Λοιπόν, μαζί μας τώρα και ο Κώστας Ψηρόπουλος, ο coach του Λυσιακού. Coach, καλησπέρα, καλή σεζόν. Είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πες μου στόχους. Στόχος της ομάδας είναι να δημιουργηθεί από το μηδέν ουσιαστικά μια ομάδα καινούργια. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται υπομονή από όλους μας, θα έλεγα, γιατί η ομάδα ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί. Εσύ ξέρεις από δύσκολα όμως. Έχεις καταφέρει και με την Πέρα Κλουμπ, που ουσιαστικά ήταν δικό σου δημιούργημα. Ναι, 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 είχαμε κάνει ένα ξεκίνημα τέτοιο τότε. Σίγουρα όλες οι χρονιές είναι δύσκολες και διαφορετικές. Έχει η κάθε χρονιά τη δικιά της μεγάλη δυσκολία. Πάντως βλέπω ότι και οι φιλάθλοι σε αγαπάνε, σε θεωρούν δικό τους παιδί και στηρίζουν, περιμένουν πολλά από, και από εσένα, από τη δική σου... Ναι, αυτό είναι αλήθεια και αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος, έτσι, που και εγώ ήθελα να βοηθήσω προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι άνθρωποι εδώ, όπως είχαμε πει και τις προάλλες, ότι έχουν κάνει έτσι μια πολύ καλή ανθρώπινη προσπάθεια. Με συγχωρείς Κώστα, μου κάνει εντύπωση πρώτη προπόνηση με... Και οι φίλαθλοι ήρθαν εδώ να δουν την προπόνηση, την πρώτη προπόνηση του... Ναι, παρόλο που είναι και 3 Αυγούστου, είχε ήρθει ο κόσμος να δει την προπόνηση της ομάδας. Σίγουρα αυτό δείχνει και έτσι μια ηθική για τα παιδιά, ψυχολογική ηθική, δικαίως θα έλεγα, τους αρέσει να βλέπει ο ποδοσφαιριστής και τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα, πόσο αγαπάνε την ομάδα και πόσο ενδιαφέρονται για να χτίσουν και να είναι κοντά την πρώτη μέρα που είναι 3 Αυγούστου σήμερα. Και αυτό σίγουρα είναι ένα κίνητρο, δίνει μια διαφορετική νότα στην πρώτη μέρα της προπόνησης. Ωραία, Κώστα, το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Όχι, όχι. Τι να περιμένουμε ακόμα, σε ποιες θέσεις ή πόσες ακόμα μεταγραφές θα γίνουν? Σίγουρα είναι σε εξέλιξη κάποιες συζητήσεις που έχουμε κάνει ήδη. Κάποιους παίχτες τους έχουμε ήδη, από ό,τι μου είπε η διοίκηση, με ενημέρωση ότι ένας ποδοσφαιριστής ήδη τώρα στα γραφεία και έκλεισε κι αυτός. Γίνονται καθημερινές συζητήσεις και επαφές με διάφορους παίχτες που μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν την ομάδα και στο σύλλογο για αυτό που θέλει να κάνει ο Λυσιακός. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ έτσι επίπονο να, και να κάνεις προπόνηση και να κάνεις συζητήσεις και η διοίκηση και οικονομικά, αλλά και με τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο. Ωραία. Κώστα, τι θες να πεις στους φιλάθλους του Λυσιακού να έρθουν να στηρίξουν την ομάδα? Ο κόσμος, οι φιλάθλοι του Λυσιακού, εντάξει, αγαπάνε την ομάδα, το έχουν δείξει, το δείχνουν και στα δύσκολα. Και όχι μόνο στους καιρούς που ήταν λίγο πιο καλύτερα τα πράγματα, κυρίως σε αυτή τη πολύ δύσκολη στιγμή της ομάδας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορεί κανένας να το αφισβητήσει αυτό. Όταν μια ομάδα πέφτει στο τοπικό και έχει μια μεγάλη ιστορία, σίγουρα είναι πολύ σκληρό. Δεν πέφτει η ομάδα από τη Β' Εθνική στη Γ' Εθνική, πέφτει από τη Γ' Εθνική στο τοπικό. Σίγουρα είναι πολύ σκληρό πράγμα για τόσο μεγάλη ομάδα. Για να μην αναφέρω στο κομμάτι αυτό ότι αν πέσει μια ομάδα από τη Γ' Εθνική χωρίς να είναι ιστορική, σίγουρα θα έλεγα δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά όμως είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να πέφτει μια ομάδα τέτοια στο τοπικό. Έχει μεγαλύτερη δυσκολία ακόμα στο να χτίσεις την ομάδα. Ωραία. Καλή επιτυχία, υγεία πάνω απ' όλα, να γίνουν τα πρωταθλήματα, να δούμε τι, δεν ξέρω... Σίγουρα. Υγεία πάνω απ' όλα, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Υγεία σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Αυτό προέχει και σίγουρα τώρα αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε πρωτάθλημα, εντάξει, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, δεν θα έχουμε τέτοια ζητήματα, απλά μπαίνει και αυτό όμως σαν ζήτημα, γιατί είναι του καιρού σημάδια. Οπότε... Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Καλή σεζόν, Κώστα. Ευχαριστώ. Και θα τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς. Ευχαριστούμε. Γεια σας.